Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Η κρίση έχει τεινάξει στον αέρα ακόμα και τις σχέσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι ενοικιαστές που δημιουργούν τα γνωστά προβλήματα στους ιδιοκτήτες με τα μισθώματα τα οποία δεν καταβάλλονται ή με τα ρεύματα τα οποία δεν πληρώνονται στην ΔΕΗ. Είναι και οι ιδιοκτήτες αυτοί που προκαλούν τα προβλήματα. Από τα πιο τρανταχτά χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς ένα πρόβλημα, ενώ μπορεί να λυθεί με κατανόηση και διάλογο, μετατρέπεται σε πόλεμο, είναι αυτό που συνέβη μεταξύ ενός πατρινού και της νικάρισάς του. Με φόντο δύο οφειλόμενα ενίκια και τη διακοπή ρεύματος στην οποία προχώρησε ως σπίτι ο νοικοκύρης. Βεβαίως παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση σε ενίκια. Και όσο περνάει ο καιρός, γιατί έχω αρκετές υποθέσεις με ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, βλέπω ότι σε σχέση με πέρυσι η καθυστέρηση ενοικίων μεγαλώνει και σε αριθμό προσώπων, αλλά και σε αριθμό ενοικίων. Δηλαδή και κάποιος που μπορεί να χρώσταγε δύο νοίκια, πλέον φτάνουμε σε πολλές περιπτώσεις να χρωστάει και τρία και τέσσερα και πέντε νοίκια. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις αρκετές, οι οποίες δεν έχει μεταβιβαστεί ο λογαριασμός της ΔΕΗ στο όνομα του μισθωτή, αλλά η σύνδεση έχει παραμείνει στο όνομα του ιδιοκτήτη και δυστυχώς μένει απλήρωτο και εκείνο. Επομένως και ο ιδιοκτήτης από τη δικά του πλευρά έρχεται και νοίκια να του οφείλονται, για τα οποία θα φορολογηθεί αν δεν ασκήσει αγωγή, και να καλείται ή να κινδυνεύει να του μείνει ο λογαριασμός ρεύματος απλήρωτος και αν δεν πληρωθεί να μεταφερθεί σε άλλο δικό του λογαριασμό και να έχει επιπτώσεις στο δικό του το σπίτι. Επομένως, νομίζω ότι η εποχή είναι δύσκολη, η συγκυρία δεν ευνοεί, αλλά οι ακρότητες από καμία πλευρά, είτε από την πλευρά των ιδιοκτητών, είτε από την πλευρά των ενοικιαστών, των μισθωτών που λέμε εμείς, δεν ωφελούν. Πρέπει η λύση να είναι κάπου στη μέση και να μην φτάνουμε σε ακρότητες, όπως διαβάζουμε, να προχωράνε οι ιδιοκτήτες, επειδή είναι στο όνομά τους ο λογαριασμός, να κόβουν το ρεύμα σε αυτόν που μένει μέσα, αλλά και οι συνεχόμενες, επαναλαμβανόμενες και μεγάλες καθυστερήσεις δημιουργούν κινδύνους στο να μείνουν πράγματα και πίσω, να μείνουν απλήρωτα και σε κάποια στιγμή εξώσεως του μισθωτή να βρεθεί ο ενοικιαστής με ένα πολύ μεγάλο, να βρεθεί ο ιδιοκτήτης με ένα πολύ μεγάλο φέση στο όνομά του. Οι διαδικασίες τώρα για να κινηθεί κάποιος και να κάνει εξώσεις, υπάρχει και η σύντομη διαδικασία της διαταγής απόδοσης του μισθού και καταβολής των οφειλωμένων μισθωμάτων που εκεί μπορούν να μπουν και τα ρεύματα, και υπάρχει και η ειδική διαδικασία με ρητή δικάσιμο που εκεί μπορεί να ζητήσει και αναβολή κλπ. Επομένως επιλέγουν πλέον, γιατί δεν δίνεται άλλη δυνατότητα σε εμάς τους δικηγόρους, δεν μπορούμε να συμβουλέψουμε τους πελάτες να πάνε με την αργή διαδικασία, η διαδικασία της διαταγής απόδοσης. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα, ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express. Για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.